Νέοι και νέες, η 1η Μάη είναι μέρα που εργάτες όλου του κόσμου ξεδιπλώνουν τα λάβαρα του αγώνα και προχωράνε με αισιοδοξία στον δρόμο που χάραξαν οι ήρωες εργάτες του Σικάγο, οι 200 της Κεσαριανής, οι χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές που έπεσαν για το δίκαιο του εργάτη, για την απελευθέρωσή του από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, για έναν κόσμο χωρίς πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά. Είναι η μέρα που εργάτες όλης της γης τιμούν αγωνιστικά τη μεγάλη ταξική τους γιορτή. Η απεργία της Πρωτομαγιάς είναι η μέρα που μας θυμίζει το διπλό χρέος που έχουμε. Να τιμήσουμε όσους και όσες αγωνίστηκαν και αγωνίζονται, να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για τους εργαζόμενους, αλλά και να δώσουμε τη σκητάλη αυτών των αγώνων στη νέα γενιά. Αυτή τη νέα γενιά που με αφορμή του προδιαγεγραμμένου έγκλημα στα Τέμπη συμμετείχε δυναμικά και μαζικά στις μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα μας και εδώ στη Κοζάνη. Και με τον παλμό της και την ορμή της έστειλε το μήνυμα ότι δεν συμβιβάζεται με αυτή τη μίζερη ζωή που τις ετοιμάζουν. Χαιρετίζουμε όλους αυτούς τους αγώνες των εργαζομένων στη χώρα μας που παλεύουν ενάντια στο χτύπημα των δικαιωμάτων τους, της ίδιας της ζωής τους και αντλούμε δύναμη για να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά, ακόμα πιο μαζικά, με μεγαλύτερη ορμή για να γίνει το δίκαιο μας πράξη. Στη χώρα μας, με αφορμή το πρόσφατο έγκλημα στα Τέμπη, αυτό το τραγικό γεγονός αποτέλεσε τη σπίθα για να ξεχυθούν στους δρόμους χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαία. Ο πόνος που κυριάρχησε σε όλους μας έγινε σε λίγες ώρες οργή και οργή μετατράπηκε σε συνειδητό αγώνα. Αγώνα που έφερε στο προσκήνιο το μεγάλο θέμα της προστασίας ανθρώπινης ζωής απέναντι στην αντιφάγο πολιτική του καπιταλιστικού κέρδους που δεν διστάζει να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές για να φουσκώνουν τα ταμεία των επιχειρηματικών ομίλων.